Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Αυξημένος εμφανίζεται φέτος ο αριθμός των εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, φτάνοντας στους 78.335 φοιτητές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η Κρήτη ετοιμάζεται να υποδεχτεί περισσότερους από 6.000 φοιτητές. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε τους αναλυτικούς πίνακες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το νέο συσταθέν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, σήμερα, παρουσίας πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκαν και τα γένειά του. Άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 28 Ιουνίου. Πληκτρολογήστε neakrete.gr και δείτε πώς μπορείτε να εισαχθείτε και εσείς στη ρύθμιση. Με πτώση αλεξιπτωτιστών στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλε, με έπεση η αυλαία των εκδηλώσεων για τον 78ο επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Η τελετή λήξης έλαβε χώρα παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος και έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Τουρκία. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.